Πράγματι, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο στη Βρετανική πρωτεύουσα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε σε αυτή τη συγκυρία ποιες επαφές θα έχει ο Πρωθυπουργός, ο Σπύρος Μουρελάτος, από την αίθουσα Σύνταξη. Θα μας ενημερώσει, Σπύρο. Πολύ σημαντικές επαφές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από αύριο στο Λονδίνο, στη σύνοδο και στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, Τετάρτη στις 4 Δεκεμβρίου, αλλά θα έχει και επαφές με τη γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, σύμφωνα με πληροφορίες, τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμάνουελ Μακρόν, αλλά και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Και ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να καταδικάσει την τακτική ίσων αποστάσεων της συμμαχίας. Όπως θα πει, η Άγκυρα εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας την Ελλάδα, μία χώρα, ένα κράτος μέλος της συμμαχίας, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους αυτής και δει τους οικονομικούς όρους, τον προϋπολογισμό της συμμαχίας. Μιλώντας για την Άγκυρα, Σπύρο, υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε τετ-α-τετ του Πρωθυπουργού και με τον Τούρκο Πρόεδρο σε αυτή τη σύνοδο? Προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ταγκίπ Ερντογάν δεν υπάρχει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και η ελληνική πλευρά, όπως μας διαμηνύουν στις συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν επιδιώκει μια τέτοια συνάντηση. Βεβαίως, στο περιθώριο αυτής, στις μετακινήσεις των ηγετών, δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθούν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν ενώπιος, εν οποίο θα αλλάξουν κάποιες κουβέντες, αλλά τίποτα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να θεωρείται βέβαιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.